Γρηγόρη, μια μεγάλη νίκη, δύσκολη νίκη, κλειστό παιχνίδι. Πώς το είδες εσύ? Εντάξει, ξέραμε ότι ήταν έτσι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε και με συνθήκες που ήταν έτσι με αέρα, δεν ξέρω εγώ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Επιβάλλονταν η νίκη γιατί είχατε ιτηθεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτή την ήττα που ήρθε πριν για να έρθετε πιο προετοιμασμένοι και να πάρετε αυτή την νίκη σήμερα? Εντάξει, μια ήττα κάμια πιο δυνατού σίγουρα και θέλαμε να πιάμε πολλά το παιχνίδι, αλλά να πιάμε μεγάλο ποδόσφαιρο, να μην παίξουμε αντιποδόσφαιρο και έτσι έγινε το πράγμα. Ήταν κόντρα σε μια καλή ομάδα. Ποιο ήταν το κλειδί της νίκης, έτσι τακτικά που σας ήμουν ο προπονητής, έτσι ώστε να κρατήσετε και το πέρσα σκορ? Μπήκατε μπροστά στο σκορ νωρίς και πρέπει να το κρατήσετε. Να ηρεμήσουμε, παίζουμε ηρεμία στο παιχνίδι μας και σιγά σιγά βρούμε τους χώρους που τα πλάγια για να σκοράρουμε και όπου κάθετα, και έτσι βράμε το κάθετα στην αρχή. Σε αφορά εσύ, να πω με την εμφάνιση σου που παίζεις, σε ποια θέση και πώς νιώσαμε αυτό σήμερα? Παίζω στο κέντρο. Έπαιξα καλά, αλλά μπορούσα σίγουρα καλύτερα. Και τα επόμενα παιχνίδια να είμαι ακόμα καλύτερο. Πού νιώθεις ότι είναι τα πλεονεκτήματα σου σαν ποδοσφαιριστής και πού θέλεις να βελτιωθείς? Πλεονεκτήματα μου είναι η δύναμη, το μυαλό και η πάσα, ας πούμε, τούτα. Και μειονεκτήματα, αυγαίνω πρώτος, να καθοδηγώ, επειδή είμαι και μέσα στο κέντρο εγώ και... Σήμερα έχει κάποιες στιγμές που θυμάμαι το παιχνίδι ότι νιώθεις ευχαριστημένος σε κάποια γκολ που συμμετείχες? Νιώθεις ότι βοήθησες αρκετά την ομάδα σου? Πιστεύω βοήθησα, αλλά μπροστάς καλύτερα. Εντάξει, κι αν γυρίσαμε κάποιες φάσεις του παιχνίδι, μπορούσα καλύτερα. Εσύ που φαντάζεσαι τον αυτό σε λίγα χρόνια, είσαι ακόμα στο ξεκίνημα, που ονειρεύεσαι τον εαυτό σου? Ξέρω, θα δουλέψουμε καλά και πίσω από έξω πρώτη κατηγορία, να είμαι μόνο Κύπρο και εξωτερικό, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Ποια χώρα έτσι θα ονειρεύεσαι να παίξεις? Έχει πολλές. Κάποιος παίχτης που έχεις σαν πρότιμο, έτσι ώστε να τον μοιάσεις? Ο Πομπά, ο Κρός. Από Κύπρο έχεις κάποιον που σου αρέσει, είτε το ΑΠΟΕΛ είτε κάποιες άλλες ομάδες? Έχει ο Σόουζα, αλλά παραπάνω ο Πογκπά και ο Κρός. Ωραίος.